Ε, καλυφά. Ε, καλυφά. Βρήκα στα κάτω. 27. Τι έγινε. 27 Νοεμβρίου. Δεν είναι Χριστούγεννα. Έρχομαι τώρα αμέσως. Γεια σας, Παρασκευή 28, κάτσε ακριβώς το Σάββατο. Ο οποίος άρον με σήκωσε από τον καναπέ που διάβαζα το παραμυθάκι μου εγώ ωραία και καλά για να έρθω να κάνω βίντεο. Λοιπόν, τέλος πάντων, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, holiday season, δεν είναι November και τέτοια που λέει και ο Batman που ρίχνει χαστούκι στο Robin. Δεν θυμάστε τη Δευτέρα τι λέγαμε. Τσιτσέλη, έλα. Εσύ τη Δευτέρα δουλεύεις. Την επόμενη. Ναι. Λογικά. Και εγώ τη Δευτέρα δουλεύω. Ποια holiday season, καλύτερα. Εσείς ζείτε με το σοσιαλιστικό τρόπο ζωής, έτσι δεν είναι. Εσύ που ζεις με το μη σοσιαλιστικό τη Δευτέρα, τι ακριβώς θα κάνεις. Εγώ από τη Δευτέρα θα κάνω διακοπές. Στα κάτεργα. Στα κάτεργα. Οκ. Θα δείτε κάτι διακοπές από τη Δευτέρα. Λοιπόν, Γιάννης Τσέλης, σε HD μεγαλείο. Και μικρόφωνο και τηλέφωνο και VDSL και όλα. Παντού, παιδιά, παντού. Θα σας πω μια ιστορία σε λίγο. Σάββας Καζατζίδης, Τσοτήλη Κοζάνης, Ξάνθιο Γιάννης. Και μαγευτικό εγάλο εγώ. Τον Γιάννη, δεν τον λέω απλά το HD παλικάρι του Game Over. Δεν είναι έτσι, δεν βγήκε τυχαία αυτό. Τον παίρνω τηλέφωνο χτες για να συζητήσουμε κάτι για το Little Big Planet, το review που ετοίμασε. Το σηκώνει, έλα. Πήγε να μου φύγει το τηλέφωνο από τα χέρια. Τι έγινε. ακουγότανε λες και ήταν δίπλα. Ρε, του λέω πως ακούγεσαι έτσι. Μου λέει κοίταξε, έχω βάλει το HD voice πακέτο της Cosmote. Του λέω ρε εσύ και εκεί HD, VDSL, HD. Τι θα γίνει με σένα. Είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, να δούμε λίγο στα γρήγορα ύλη εβδομάδας και να σχολιάσουμε μετά από εκεί και πέρα επικαιρότητα όπως κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα και βλέπουμε ότι σας αρέσει κιόλας. Ένας μικρός σχολιασμός ίσως του πιο σημαντικού θέματος της εβδομάδας. Γράφουν καλά όλα. Και να πούμε μετά τι έρχεται από 1η Δεκεμβρίου γιατί ετοιμάζονται πάρα πολλά πράγματα. Σάπα, την κάμερα μην την πετάξεις, σου κάνει πάλι flickering. Δεν πειράζει. Θα το υπομένουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα είπαμε θα πούμε τα reviews της εβδομάδας τα οποία ήταν κάποια ήταν σημαντικά όπως το Little Big Planet 3 που έκανε ο Γιάννης. Για το οποίο βέβαια μίλησες και πολύ και στο webcast Γιάννη, έτσι. Και στο webcast, ναι. Και το κείμενο λέει αναλυτικά. Ναι, είναι μεγάλο το review. Είναι μεγάλο. Ναι. Οπότε. Αυτό που θέλω να κάνουμε κάποια στιγμή είναι ένα live stream. Τώρα είδες την έφερα στον αέρα έτσι στο βίντεο, να μην μπορείς να πεις όχι. Έχω και εγώ ένα κομμάτι, να κάνουμε ένα co-op κάποια στιγμή. Okay. Να κάνουμε ένα συνεργατικό. Να κάνουμε λίγη πλάκα, ναι. Άλλο review εβδομάδας, άλλα reviews ήταν ψιλοαπογοήτευση βασικά, έως μεγάλη απογοήτευση, το Escape Dead Island που το έκανε ο Βάγκος μας, καταμαράν, ο Βαγγέλης ο Δημητριάδης. Δεν του άρεσε καθόλου και δεν άρεσε και σε πολύ κόσμο από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Και καλώς δεν του άρεσε. Το είδες και εσύ Σάβα μου πες, Όχι. Γενικά υπάρχει η αίσθηση, είδα κάποια βίντεο. Οκ, λάθος κατάλαβα. Άρα στο κουράγιο. Ναι. Sorry ρε Βάγκο, θα επανορθώσω κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει και ένα καλό. Κάτσε, υπομονή. Το Never Alone ήταν ακόμα ένα review εβδομάδας από τον Γιάννη το Σκουλουδάκη το κείμενο, το οποίο τον Γιάννη από ό,τι είδα δεν τον άγγιξε και πάρα πολύ, είναι και σκληρό παλικάρι ο Σκουλουδάκης, ξέρετε, κριτικός τώρα. Πέφτει τα παιχνίδια σε ατσάλινους χαρακτήρες. Δεν σε καταλαβαίνω. Πήγα και έστειλα και εγώ ένα παιχνίδι το οποίο δημιουργεί συναισθηματικό δέσιμο της Αλεπουδίτσας με το παιδάκι από την Αλάσκα, ας πούμε, εκεί το Εσκιμουάκι. Στο Σκουλουδάκι. Ο οποίος φοράει τη μαντήλα, παίρνει το σπαθάτσι και βγαίνει στον δρόμο και σβάζει. Τέλος πάντων, το Never Alone είναι μια έτσι πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια από μια indie ομάδα που δείχνει έτσι, έχει και οικολογικό μήνυμα, ένα μικρό παιδί, μια κοπελίτσα Εσκιμώα νομίζω ή να δεν κάνω λάθος ή τουλάχιστον native εκεί της περιοχής,
προσπαθεί να σώσει το χωριό της μαζί με τη βοήθεια μιας λευκής αλεπουδίτσας. Ξέρετε, αυτές τις αλεπουδίτσες που πηγαίνουν οι τύποι και τις κοπανάνε στο κεφάλι όπως κάνουν τις φώκες για να πάρουν τις γούνες. Έχετε δει κάτι ντοκιμαντέρ απίθανα τέτοια, έτσι? Ναι, ναι, έχουμε δει από ναι. Τι ξεχνάω ρε παιδιά από reviews. Είχαμε, α, το GTA 5 ρε Σάββατο, το δικό σου. Τη Δευτέρα που ανεβάσαμε. Ναι, αυτό. Ναι. Ναι, ήταν το update. Ναι, ναι. Αυτό ήταν memo. Ναι. Αυτό ήταν memo για να διαβάσω το review. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει αγοράστε το. Τίποτα άλλο, μην υπάρχει τίποτα άλλο. Μια σελίδα. Όχι. Και σαν κείμενο, επειδή υπήρξε από εκ μέρου μου μια παρεξήγηση ότι μπορούμε ακόμα να κάνουμε update, έχω μείνει στο παλιό ακόμα site. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πάει και θα κολλήσει στο review. Ο Γιώργος μου είπε ότι αυτό δεν γίνεται. Ναι. Και βγήκε αυτό με ένα πραγματάκι. Ναι, τα updates πλέον. Να τα αργά να το. Ναι, αυτό ναι. Είναι αλλά πολύ. Δεν είχε και νόημα. Ναι. Ειλικρινά δεν είχε και νόημα. Δηλαδή, ό,τι πρόταση παραπάνω και να γράφω θα ήταν φανφάρα. Το παιχνίδι είναι ούτως ή άλλως ακριβώς το ίδιο. Με τεχνική αναβάθμιση, τεχνολογική αναβάθμιση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να γράψει. Και το ότι έχει το first person, έτσι. Αυτό. Ναι, εντάξει, ναι. Τώρα. Okay. Θα γίνω κακό με πράγματα που διάβασα και άκουσα, οπότε δεν θα αναφερθώ καθόλου στο first person. Γιατί? Λοιπόν, όχι, για αναφέρσου, γιατί. Δεν είναι ωραίο ζήτημα προ συζήτηση. Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Έλα, πες κάτι. Τρόλαρε λίγο. Τρόλαρε λίγο, έλα. Το Grand Theft Auto δεν είναι παιχνίδι που παίζεται σε first person. Σε first person μπορείς να παίξεις χωρίς να τα παίξεις τελείως παιχνίδια μέχρι του Dead Island. Μέχρι εκεί. Mm. Παραπάνω δεν το σηκώνει ο οργανισμός. Τι δεν σου άρεσε, γιατί η οδήγηση ας πούμε παλευότανε. Η οδήγηση είναι ok. Σε first person. Την οδήγηση ούτως ή άλλως μπορείς να τη βάλεις σε first person, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω με το cockpit έτσι όπως είναι τώρα, όχι, δεν ήτανε. Ναι, ούτως ή άλλως εγώ το αποφεύγω όταν οδηγάω, οπότε. Δηλαδή και κανονικά όταν οδηγάω έξω. Πρέπει πάνω. Πάω την κάμερα από πάνω. Έτσι έχω μάθει να οδηγώ πριν από πρώτα το οδήγησα σε παιχνίδι. Οπότε πάντα φαντάζομαι τον εαυτό μου πίσω από τον Τάιο που κατάλαβε τι γίνεται. Ξέρετε τι κάνει. Έχει βάλει μια κάμερα πάνω από το αυτοκίνητο και έχει μέσα στο αυτοκίνητο μπροστά στο τιμόνι το τάμπλετ και βλέπει third person. Και βλέπω από μέσα. Λοιπόν, είναι pure δεκάρι. Δεν θα κάτσουμε πάλι να τα αναλύσουμε. Το review υπάρχει. Ας πάνε από το σύνδεσμο να το ξαναθυμηθούν τα παιδιά αν έχουν οποιασδήποτε αμφιβολίες και επίσης αν έχουν αμφιβολίες για το πόσο, για το πόσο σκληρό είναι αυτό το παιχνίδι προς οποιονδήποτε εξτερνίζεται τις σύγχρονες αξίες του δυτικού γενικά ονείρου ας παίξουν ένα, δύο, τρία side quest. Εντάξει, ήταν λίγο παρεξηγήσιμο έτσι όπως το έθεσα, γιατί κάποια παιδιά κατάλαβαν ότι εγώ απορρίπτω ή το παιχνίδι βάλει εναντίον γενικά αυτό που λέμε δυτικός πολιτισμός, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ενώ ρε παιδί μου, τα σκουπίδια που έχουν αναδειχθεί ως αξίες του δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή και έχουν πιάσει πάρα πολλά θέματα και σίγουρα πρόλαβαν ας πούμε τη Λίντσε Λόχαν, αν είχαν να προλάβει και το σκηνικό με την Καρντάσιαν, ας πούμε, σίγουρα κάπου η Καρντάσιαν θα υπήρχε εκεί μέσα. Mm. Κάποιος να τη φωτογραφίζει και κάποιος να τη κουνιάει. Λοιπόν, αυτό. Το πρόβλημα, Σαββά, να σου πω λίγο είναι ένα. Είναι κρίμα πραγματικά να αντιμετωπίζετε το Grand Theft Auto εν έτη 2015 σαν τα Grand Theft Auto εποχής Vice City, που τα παιδιά στα Internet Cafe έπαιρναν τον αρχικό χαρακτήρα και άρχισαν να σκοτώνουν, να κάνουν πέντε αστέρια και να ενεργοποιούν τα cheat για να κάνουν άνω κάτω την πόλη. Είναι κρίμα και αμαρτία από Θεό να το κάνεις αυτό με το Grand Theft Auto 5. Αυτό ακριβώς πήγα να πω τώρα και πήγα να προσθέσω και να ρωτήσω και τη γνώμη τη δική σου και του Γιάννη. Γιατί τελικά μου φαίνεται ότι μάλλον αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα της εβδομάδας παρά το άλλο που είπες πριν, αλλά το συζητήσουμε και το άλλο βεβαίως. Και το άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, το έγραψε και εσύ στο forum, το είχαν γράψει και άλλα παιδιά, το είχε γράψει και Σκουλουδάκης νομίζω. Και στο δικό μας το φόρουμ το κλειστό των συντακτών και έξω στο δημόσιο φόρουμ πολλοί χρήστες. Για τον πανικό που έγινε σε ελληνικά sites, ειδησιογραφικά, ειδησιογραφικά μιλάμε παιδιά, όχι gaming sites, για να παρεξηγηθούμε. Και ξανά για μια ακόμα φορά η αντιμετώπιση η κλασική,
η κίτρινη πουριτανική από την πλευρά του Αδαή, όπως θέλετε πείτε το, το ότι να το κολοπέχνιδο, μάλλον το παιχνίδι αυτό που διαφθείρει την νεολαία και δείχνει τον χαρακτήρα να δέρνει τις πόρνες και το ένα και το άλλο. Και λέω εδώ πέρα, έχουμε να προσθέσω αυτό που λέω Σάββας προηγουμένως, ότι ναι, okay, υπάρχουν αυτά τα πράγματα μέσα. Το παιχνίδι είναι 18+, τώρα αν θέλετε να πούμε ότι είναι κατακριτέο ή όχι το συγκεκριμένο σκηνικό, νομίζω ότι αδικείται, τουλάχιστον η δική μου η άποψη είναι και θα μου πείτε αμέσως μετά εσείς, αδικείται ένα παιχνίδι το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι δήλωση, είναι κατάθεση άποψης για πολλά πράγματα όπως είπες εσύ προηγουμένως. Για πάρα πολλά πράγματα. Για πάρα πολλά πράγματα. Να αδικείται όταν το προσεγγίζεις ως το παιχνίδι των πιτσιρικάδων που τους διαφθείρει και δέρνει πόρνες. Ας πούμε. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Είναι κρίμα. Αλλά εντάξει, αυτό νομίζω ρίχνει νεράκι και στο μήλο διαφόρων επαγγελματιών, ψυχολόγων, δικηγόρων που θα βγουν, θα πούν την πίπα τους πάλι και ούτω καθεξής. Ναι, ναι. Για μένα το κομβικό σημείο είναι ότι αυτό το παιχνίδι έχει ένα 18 συν πάνω. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι 15 συν, είναι 18 συν. Έτσι δεν είναι? 18 βεβαίως, 18. 18 συν. Δηλαδή, εγώ δεν θα κάτσω να συζητήσω για το αν το Serbian, το Serbian film θα κάνει κακό σε ένα παιδάκι 8 χρονών να το δει. Το Serbian film δεν θα το δει ένα παιδάκι 8 χρονών. Αν το δει, κακό του κεφαλιού του, κακό του κεφαλιού του παπά του, κακό του κεφαλιού της μαμάς του. Εγώ δεν μπορώ να μπω στην υποθετική συζήτηση ότι ένας μπαμπάς αγόρασε το Grand Theft Auto 5 ή το 4. Ας πάμε στο 5 που είναι και πολύ όμορφο, δηλαδή 100% αληθοφανές και όλα αυτά. Και του το έβαλε 12 χρονών παιδάκι να το δει, να το παίξει. Προχθές ένα παιδί μου έλεγε, α, εγώ λέει Σάβα, δεν αφήνω τα παιδιά μου να βλέπω το Moderna οικογένεια, το Modern Family, το ελληνικό. Α, ναι. Γιατί έχει ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι το οποίο έχουν υιοθετημένο παιδί. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, δεν τη βλέπω τη σειρά. Δεν τη βλέπω τη σειρά, δεν ξέρω, τέλος πάντων, ναι, ναι. Και πολύ περήφανα μου το είπε αυτό. Ο ίδιος πατέρας, στο PlayStation 4 του παιδιού του, πριν μία εβδομάδα πήγε και αγόρασε το Grand Theft Auto 5 και το παιδάκι το 13χρονο ερχόταν και μου έλεγε πώς περνάμε αυτό και αν δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε cheat. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η κοντοφθαλμία και η υποκρισία είναι τεράστια. Ναι, να σου πω κάτι εδώ πέρα, ρε Σάβα, όμως. Ίσως γι' αυτό να βρίσκουν πάτημα οι δημοσιογράφοι ή οι παρουσιαστές ή οτιδήποτε που είναι μέσα εκτός gaming για να βάλουν κατά του Grand Theft Auto ή του οποιοδήποτε τύπου Grand Theft Auto, γιατί γνωρίζουν ή ίσως υποθέτουν ακριβώς το ότι επειδή είναι gaming και επειδή στην Ελλάδα το gaming ακόμα είναι συνυφασμένο με τα πιτσιρίκια, ότι μα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τελικά θα φτάσει στα χέρια ενός ανήλικου. Πολύ, πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτό είναι όμως πρόβλημα, Γιώργο, των καταστημάτων και της οικογένειας. Των γονιών. Ναι. Και των γονιών. Ναι, βεβαίως. Ναι, 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 ναι. Γιατί αν υπήρχε η παιδεία ότι όταν πας να αγοράσεις ένα παιχνίδι πάνω υπάρχουν κάποια σύμβολα τα οποία χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο, όπως και στο πιστόφυλλο υπάρχουν τα αντίστοιχα σύμβολα σε τι αναφέρεται μέσα στο παιχνίδι, έτσι, ναρκωτικά, σεξ, βία κτλ. Υπάρχουν όλα αυτά. Καλά τα λες. Σωστά τα επισημαίνεις. Ναι. Ναι. Υπάρχει ένας οδηγός ο οποίος δείχνει στον γονέα ή σε αυτόν που θέλει να πάρει ένα δώρο για ένα πιτσιρίκι ποιο παιχνίδι κάνει για ποιες ηλικίες. Το αν φτάσει στα χέρια του πιτσιρικά από άλλο μονοπάτι είναι άλλο θέμα αυτό, αλλά από τη στιγμή που όλοι αυτοί αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό επιδερμικά, επειδή είναι και άσχετοι, έτσι, να το πούμε καθαρά. Όλοι το κάνουν επειδή... Ναι, το κάνουν επειδή πλέον έχει καταντήσει μόδα. Κάθε φορά που βγαίνει ένα Grand Theft Auto, δεν ασχολούνται καθόλου με το περιεχόμενο του παιχνιδιού, κοιτάνε πώς θα κάνουν ένα άρθρο το οποίο θα εστιάζει μέσα σε ένα σκηνικό το οποίο μπορεί να είναι και 2 λεπτά από τις 100 ώρες που προσφέρει το παιχνίδι, για να γράψουν μια είδηση και να μαζέψουν κίνηση στο site ή στην εφημερίδα ή οπουδήποτε δημοσιογραφικά. Το ίδιο είχε γίνει ακριβώς με το Mass Effect στην Αμερική, έτσι. Με τη σκηνή την ερωτική, που αν τυχόν και είχες γυναίκα χαρακτήρα, είχες επιλέξει γυναίκα χαρακτήρα, η σκηνή αυτή ήταν λεσβιακό σεξ, ας πούμε. Θυμάστε τι είχε γίνει με το Fox News τότε. Από 50 ώρες, 30, 40 ώρες παιχνίδι, ας πούμε, ήταν εκείνα και τα 27 δευτερόλεπτα που δεν ήταν και τίποτα, έτσι. Δηλαδή, βλέπεις τηλεοπτική σειρά prime time αμερικάνικη πλέον,
έτσι, prime time αμερικάνικη, τύπου Cougar Town ή οτιδήποτε άλλο, και έχει πολύ χειρότερα πράγματα. Πολύ χειρότερα πράγματα. Που εκεί είναι και πιο δύσκολο να ελέγξεις το τι θα δει το παιδί. Όχι ότι δεν υπάρχουν τρόποι, αλλά είναι πιο δύσκολο γιατί η τηλεόραση την ανοίγεις και αυτόματα το περιεχόμενο μπαίνει μέσα στο σπίτι σου. Το άλλο πρέπει να πας να το αγοράσεις. Ναι, ναι. Να το αγοράσεις με ένα σωρό σημάδι. Μια συσκευή που μπορείς να περιορίσεις τη χρήση της. Όλα έχουν να κάνουν με την οικογένεια τελικά, παιδιά, και δυστυχώς. Είναι θέμα παιδείας. Ναι. Το άλφα και το μέγα είναι η παιδεία. Επίσης, διάβασα κάποια σχόλια σε κάποια από τα άρθρα αυτά που αναφέρεται, που αναφέρθηκαν μάλλον σε δισογραφικά, να γράφουν γυναίκες από κάτω. Ως απάντηση σε κάποιο παλικάρι που έγραψε, OK, αλλά να καταλάβετε ότι το παιχνίδι αυτό είναι 18+, και επιτέλους, ας πούμε, καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Και γράφει μια γυναίκα από κάτω, προφανώς είσαι άντρας για να το λες αυτό, και είναι απαράδεκτο να υπάρξει τέτοιος μισογυνισμός και σεξισμός κτλ. Και πιάσαμε άλλο θέμα τώρα. Γυρίσαμε σε αυτό. Χιλιάδες πράγματα από αυτό το μπορείς να βρεις και να βάλεις, έτσι δεν είναι? Ναι, το ίδιο όμως ακριβώς ισχύει για αυτό που είπες προηγουμένως. Για οποιαδήποτε ταινία, δηλαδή δεν ξέρω. Σαφώς. Ναι, και τον Nymphomaniac, ας πούμε. Και τον Nymphomaniac, το οποίο δεν επιτρέπεται να το δουν ανήλικοι, προφανώς και μπορεί να κατηγορηθεί για μισογυνισμό, για σεξισμό, για οτιδήποτε. Σαφώς. Εντάξει. Αλλά είναι ο όμορφος τρόπος να ξεπεράσουμε το σκόπελο του πώς τελικά φτάνει κάτι τέτοιο στα χέρια ενός 12χρονου, ενός 13χρονου κτλ. Που εκεί είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση για το τι κακό ή καλό μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Και εγώ είμαι από τους αρκετά πουριτανούς σε αυτό το θέμα, δηλαδή για το σε τι παιχνίδια και σε τι υλικό θα έπρεπε ένας 12χρονος, 13χρονος ή 14χρονος. Εγώ δεν το πάω μέχρι 18, έχουν αλλάξει εποχές. Αλλά μιας μικρής ηλικίας παιδί, τι πρόσβαση θα έπρεπε να έχει. Αυτό είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Εγώ όμως δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Μπαίνω πως ένα προϊόν που είναι 100% σεσημασμένο ότι θα πάει σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία καταλήγει κάπου αλλού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Για μένα τα προβλήματα στις μικρές ηλικίες δεν είναι μόνο το με τι βλέπουνε, είναι πόσες ώρες το βλέπουνε, πόσες ώρες βρίσκονται εκεί. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα για μένα. Με την είναι ευκαιρία, τα περιβάλλοντα που δημιουργούν, ναι. Να σηκωθώ λίγο. Συγγνώμη, τοξική συμπεριφορά, και τα οποία για μένα κάνουν 100.000 φορές μεγαλύτερο κακό από το να δει μια σκηνή σεξ βίας ένα παιδί σε ένα video game. Αυτό δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. Είναι εκτεθειμένο ώρες ολόκληρες σε ένα τοξικό περιβάλλον στο οποίο ουρλιάζει, βρίζει, γράφει απειλητικά μηνύματα, δέχεται απειλητικά μηνύματα. Με συγχωρείτε, μια σκηνή σεξ ένα παιχνίδι δεν έχει να του κάνει τίποτα χειρότερο. Αυτό, Σάββα, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι όσοι μιλούν με άσχημα λόγια για αυτό εδώ, το οποίο και επίσης δεν το γνωρίζουν καθόλου, ή αυτό ή οποιοδήποτε άλλο, δεν είναι αυτό το συγκεκριμένο. Δεν έχουν καν, δεν μπορούν να φανταστούν το πόσο τοξικό το είναι το περιβάλλον στο οποίο ζουν πολλά 12χρονα και 13χρονα και 14χρονα. Αυτό το βίντεο που έχουμε αναφέρει και άλλες φορές και σε webcast, το οποίο το παρακολουθούσαν, ελληνικό βίντεο, ελληνικό, υπάρχει στο YouTube, 2.000 άτομα live stream το παρακολουθούσαν, να γίνεται βιασμός ουσιαστικά ψυχολογικός ενός νεαρού παιδιού, δεν το έχουν δει όσοι κάθονται και ασχολούνται με αυτό εδώ. Και με την ευκαιρία να... Νάτος, καλώς το μου. Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, νάτος, αυτός είναι. να φέρω αυτό το κατοικίδιό μου εδώ. Λοιπόν, κομπό, φάει το Sackboy. Φάει το Sackboy. Για όσους, αν τυχόν είναι κάποιοι που δεν γνωρίζουν, προσέχετε αυτό εδώ το συμβολάκι. Αν νόμιζα θα πεις το όνομα του γάτου μου. Όχι, αυτό εδώ το συμβολάκι. Έτσι όταν αγοράζετε παιχνίδια. Και αυτά εδώ τα συμβολάκια πίσω εδώ που λέει για ναρκωτικά, βία και τα λοιπά. Έτσι, να και έτσι. Εδώ. Έτσι. Αυτά. Να προσέχετε τι παίρνετε στα παιδιά σας. Όσοι έχετε παιδιά. Και όσοι θέλετε να μην δουν άσχημα πράγματα και θέλετε να τα προσέχετε. Ακόμα και για τους ίδιους τους εαυτούς μας, έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει να δει κάτι σε ένα παιχνίδι. Βεβαίως. Εννοείται. Βεβαίως. Εννοείται. Γι' αυτό υπάρχουν πολύ και τα αντίστοιχα ενημερωτικά sites, όπως είναι τα sites για τα πολιτικά και τα οικονομικά. Sites σαν το Game Over που σου λένε αυτό είναι αυτό, αυτό είναι αυτό. Διαλέγεις και παίρνεις αν σ' αρέσει. Ναι, υπάρχουν και τα review, υπάρχουν και τα trailer. Ναι. Υπάρχει και το YouTube. Το Internet έτσι και των social media είναι λίγο
οξύμορο να λες ότι δεν είναι. Ναι, όλη μέρα στο YouTube και στο Facebook είστε. Άντε, ρίξτε μια ματιά και να δείτε περί τίνος πρόκειται. Έτσι, έτσι ακριβώς. Το άλλο θέμα της εβδομάδας και σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε, γιατί νομίζω είμαστε στο όριο, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που ήρθε την Πέμπτη το μεσημέρι προς απόγευμα από τη Ubisoft, έτσι Ζάβα, για το Assassin's Creed Unity. Η οποία ουσιαστικά δίνει μια ανταμοιβή για όσους, όχι για όσους, για όλους, όσους για όλους υπέστησαν το προβληματικό launch του Unity. Και ουσιαστικά καταργεί το Season Pass, το οποίο, με το οποίο αγόραζες τα επερχόμενα DLC. Αυτοί που το αγόρασαν θα μπορέσουν να πάρουν δωρεάν ένα παιχνίδι της Ubisoft και μάλιστα από τα καινούργια, Far Cry 4, τα καινούργια, από ό,τι διαβάζω. Ναι. Ενώ οι υπόλοιποι που δεν το αγόρασαν θα έχουν, όπως και οι προηγούμενοι που το αγόρασαν, πρόσβαση σε δωρεάν πλέον DLC, το οποίο δεν θα πουληθεί, θα προσφερθεί δωρεάν. Λοιπόν, τα κακά τα λέμε και τα λέμε. Νομίζω αφιερώσαμε μεγάλο μέρος του κειμένου, αφιερώσαμε κομμάτι της εκπομπής, στο webcast και όλα αυτά. Τα κακά τα λέμε. Την παθογένεια του πράγματος την έχουμε επισημάνει. Τα λέμε και τα καλά. Okay. Ναι. Δεν διορθώνεται το αίτιο, αλλά σίγουρα είναι μια είναι κίνηση. Μια καλή κίνηση. Είναι μεγάλη κίνηση. Μια κίνηση που κατά την άποψή μου θα πρέπει να τη δει λιγάκι και η Sony σε ό,τι έχει να κάνει με τον Drive Club. Και η Microsoft. Και η Microsoft, για το Master Chief. Όλοι, όλοι, όλοι πρέπει να δούμε. Βασικά όλοι ακριβώς. Όλοι πρέπει να δούμε, γιατί από εκεί που είχε, ήταν ας πούμε η εξαίρεση, κοντεύει να γίνει ο κανόνας. Ο κανόνας. Μιας που είπαμε, είπε για Microsoft ο Σάββας, να πω εδώ πέρα κλείνοντας ότι την Τετάρτη το απόγευμα είχαμε ετεροχρονισμένα, αλλά ήταν ωραίο όμως, το launch event του Xbox One στην Ελλάδα για τον τύπο, για τους τύπο με κεφαλαίο TAF, για τους δημοσιογράφους. Στήσανε ένα πολύ ωραίο event τα παιδιά της Microsoft Ελλάς εδώ. Θα δείτε μερικά πλανάκια που έχω τραβήξει από το κινητό, γιατί δεν περίμενα, δεν το ξέραμε ότι θα κάνουν τέτοια πραγματάκια. Έτσι για να γιορτάσουν την άφηξη του One στην Ελλάδα. Είπαμε τεροχρονισμένα, αλλά οκ. Okay, λίγο και ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, το κάναμε λίγο γιορτινό. Έγινε αυτό το party λοιπόν, Τετάρτη το απόγευμα. Και να πω εδώ ότι από το 1 Δεκεμβρίου ξεκινάμε με ανακοινώσεις για τρελά πράγματα που ετοιμάζουμε στο Game Over. Events, στο καπάκι 2 θα γίνουνε. Τουρνουά, online τουρνουά με τρελά δώρα, ετοιμαστείτε για τρελά δώρα του τύπου ακόμα και τηλεοράσεις. Όχι μία, πολλές. Και κάποια έκθεση που έρχεται σύντομα, θα είμαστε και εμείς εκεί. Θα είναι ένας μήνας γεμάτος, πολύ γεμάτος. Δηλαδή το τι έρχεται και από διαγωνισμούς και από events και από τουρνουά και από πράγματα δεν θα έχει ξαναγίνει. Τουλάχιστον σε εμάς δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τόσα πολλά πράγματα μέσα σε περίπου 20 μέρες. Οπότε από Δευτέρα ξεκινάμε. Θα δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις. Σιγά σιγά όλα θα έρχονται. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εγώ έχω να πω ότι προκαλώ τον Νίκο τον Πλωμαριτέλη. Πιανού γάτα είναι πιο μαύρη δικιά μου, πιο άσπρη δικιά του. Ο δικός μου είναι κατάμαυρος. Λοιπόν, θέλω να βγάλει το Ξέρξη την άλλη φορά, ναι, και να μας δείξει αν είναι τελείως κάτασπρος. Εγώ είμαι πιο pure black, δηλαδή. Αυτός είναι pure white. Black Eyes Tour που λέει από πίσω, ε. Ναι. Ναι, Black Eyes. Α, βγήκε και το καινούριο AC/DC. Α, ναι. Το οποίο μετά από πολλά χρόνια μου θυμίζει λίγο Flick of the Switch φάση. Και είναι ενθαρρυντικό. Είναι πιο rock. Είναι πιο hard rock πλέον. Μάλιστα. Ωραία. Να το πάμε να το ακούσουμε αυτό. Μας φτιάξει τη διάθεση ο Καζαντζίδης τώρα. Ωραία πράγματα μας είπε. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Ένα καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε. Ξεκούραστο, με υγεία. Και από Δευτέρα ξεκινάμε με τουρνουά, με ανακοινώσεις, με events που θα κάνουμε. Θα διαγωνισμούς, θα ενημερωθείτε σιγά σιγά για πράγματα που έρχονται το επόμενο 20ήμερο περίπου. Δηλαδή λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα έχουν γίνει πράγματα και θάματα που λένε. Λοιπόν, Γιάννης Τσιτσέλης, HD μεγαλείο, HD εικόνα, HD φωνή, όλα, 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 ούλτρα, τα πάντα, όλα. Σάββας Καζατζίδης, με τον υπέροχο Γκόμπο, Γκομπολίνο, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, Σαββατοκύριακο. And some struggle. Sitting with the finger. I thought you said you weren't gonna hit me.